Πρωτής Βουλής, τον κύριο Μάριο Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Παπασταματίου και καλημέρα και στους ακροατές. Ζητάμε συγγνώμη για τη σύμπτυξη του χρόνου της συνέντευξής μας. Αλλά μας... Δεν υπάρχει πρόβλημα, πάντα με φιλοξενείτε, οπότε δεν έχουμε κάποιο. Θα παράδειγμα. Το κάνουμε σύντομα και την επόμενη φορά και χωρίς σεισμούς. Τώρα στο πολιτικό σκηνικό έχουμε κάποιες σεισμικές δονήσεις που αφορούν και την προφυλάξη του κυρίου Παπαντονίου και φαίνεται ότι όλοι βάλουν κατά όλων γύρω από αυτό το θέμα. Η Ένωση Κεντρών... Εντάξει, καλό είναι να δούμε, γιατί το λόγο τον έχει δικαιοσύνη, να δούμε τι θα αποφασίσει για την υπόθεση Παπαντονίου. Σίγουρα είναι ένα, όπως ήταν και η υπόθεση του κ. Τσοχατζόπουλου, δεν ξέρω, δεν είναι παρόμοια βέβαια, αλλά πιθανότατα να υπάρξει μια αντίστοιχη κατάληξη. Αυτό δεν το γνωρίζει κανείς. Είναι τα απομεινάρια της κακοδιαχείρισης των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και το καθεξής. Το κίνημα αλλαγής λέει πάντως ότι έχει κάνει τη δική του αυτοκάθαρση και αλλού πρέπει να αναζητηθούν αυτοί οι πολιτικοί χώροι. Το κίνημα αλλαγής να κοιτάξει να δώσει τα χρωστούμενα στον ελληνικό λαό, τα δάνεια που έχει πάρει, γιατί έχει πάνω από 200 εκατομμύρια σε δάνεια που δεν θα τα αποπληρώσει ποτέ, και ας αφήσει τώρα όλες αυτές τις δικαιολογίες, γιατί δεν έχει κάνει και λίγα σε αυτή τη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να ονομάζεται κίνημα αλλαγής, αλλά δεν έχω δει καμία αλλαγή να υπάρχει μέσα στις τάξεις του όσον αφορά τα στελέχη. Τα ίδια στελέχη που κυβερνούσαν πριν από χρόνια, τα ίδια εξακολουθούν να υπάρχουν και τώρα. Ναι. Απλά επειδή αλλάζουν οι γενναίες, έρχονται και νέα παιδιά, τα οποία δυστυχώς πληρώνουν τα σπασμένα των παλαιότερων. Ναι, βέβαια. Σε όλο αυτό υπάρχει και μια συνέχεια, έτσι δεν είναι? Δεν μπορείτε να... Δηλαδή ένα κόμμα έχει μια συνέχεια. Δεν μπορείς να πεις ότι τώρα δεν επειδή άλλαξαν τα πρόσωπα, άλλαξε και η φιλοσοφία ή η συγκεκριμένη δεν πολιτική. Δεν ξεχνάμε το παρελθόν. Ούτε όταν αλλάζεις το όνομα και το σήμα σε μια παράταξη, αλλάζουν και διαγράφονται τα πάντα. Οπότε ναι, η ιστορία καταγράφει και όλοι γνωρίζουμε τι κακό έχουν κάνει στη χώρα όλα αυτά τα κόμματα, και ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, τι κακό εξακολουθούν να κάνουν με την παρουσία τους στο πολιτικό σκηνικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πού εμπλέκεται σε αυτό? Ο ΣΥΡΙΖΑ που εμπλέκεται σε ποιο? Στο θέμα του Παπαντονίου ή όπου εμπλέκεται στο θέμα της κακοδιαχείρισης της χώρας? Εδώ... Δεν έχει κάνει κάτι καλό. Θέλω... να κάνει κάνει κάτι καλό ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Εγώ θα σας έχει πω. Να κάνει καμία οικονομία. Ρητορική έχει... ερώτηση. Ρητορική ερώτηση. Ναι. Εντάξει, το ρητορική ερώτηση. Όχι, το λέω, δεν το απευθύνετε σε εμάς, το λέτε για να το εξηγήσετε, γιατί εμείς δεν μπορούμε να σας πούμε. Σαφέστατα. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αλλάξει κάτι αυτή τη στιγμή με την πολιτική του. Δηλαδή το ότι μέσα από τη λίστα Λαγκάρτ, ας πούμε, βρέθηκε ο λογαριασμός που οδήγησε στον κύριο Παπαντονίου, και θα μας πει τώρα η δικαιοσύνη, αυτό δεν ήταν ένα βήμα, δεν έπρεπε κάποιος να το κάνει? Εννοείται ότι κάποιος πρέπει να το κάνει. Αλλά ας κάνουμε λίγο υπομονή, γιατί σε μια επόμενη δίκη μπορεί να βρεθεί ο κ. Βαρουφάκης. Ναι. Η κακοδιαχείριση, η κακή αυτή διαπραγμάτευση που είχε γίνει το πρώτο εξάμεινο του 2015, που κόστησε πάνω από 100 δις την ελληνική οικονομία και στη χώρα μας, θα βρεθεί υπόλογος και ο κύριος Βαρουφάκης. Εσείς εννοείτε, να το διευκρινίσουμε κύριε Γεωργιάδη, εσείς εννοείτε για πολιτικές ευθύνες, όχι ότι έπαιρνε μίζες ο κύριος Βαρουφάκης για να... Εννοείται. Όχι. Πολιτικές ευθύνες για την κατάσταση που βρέθηκε η χώρα μας λόγω των κακών τρόπων διαπραγμάτευσης. Η επιμονή που είχε τότε ο κύριος Βαρουφάκης ως υπουργός οικονομικών και που τράβαγε το σκηνί και τράβαγε το χαλί κάτω από τα πόδια των ξένων, που στο τέλος υποκύψαμε, το μόνο που έχει να μας προσφέρει είναι επιπλέον χρέος για τη χώρα μας. Ναι. Τώρα βέβαια είναι κάπως διαφορετικό. Πληρώνουμε και θα το πληρώνουμε για τα επόμενα 60 χρόνια με τα υπερπλεονάσματα, για τα επόμενα 99 χρόνια που έχει υποθηκευθεί η δημόσια περιουσία μας. Και βλέπετε ότι στις αγορές δεν έχουμε βγει από την έξοδο από τα μνημόνια. Ναι, βέβαια βλέπετε ότι ακόμα... Αυτή τη στιγμή είναι κοντά στο 5, πλησιάζουν προς το 5 αντί να κατεβαίνουν προς το 3. Ναι, αλλά ξέρετε ότι με την Ιταλία και την κόντρα με τις Βρυξέλλες, εδώ ο Dow Jones στις Ηνωμένες Πολιτείες και έριξε μια βουτιά άνευ προηγουμένου. Έχασε τα κέρδη όλης της χρονιάς. Ναι κύριε Παπασταματίου, βλέπετε όμως ότι οι αγορές
βλέπουν τι γίνεται στην Ελλάδα. Ανελέητες. Και όταν το εξωτερικό, σαφέστατα, και όταν το εξωτερικό βλέπει ότι καταθέτεται από μια χώρα διπλό προσχέδιο προϋπολογισμού και με τις συντάξεις μέσα και χωρίς, καταλαβαίνουν ότι έχουν να κάνουν με μια χώρα η οποία δεν έχει μια σταθερή οικονομική πολιτική, δεν ξέρει τι κάνει, παίζει. Πάντως έξι προϋπολογισμοί, παρόλα αυτά στιγμή, κύριε Γεωργιάδη, έξι προϋπολογισμοί από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πέρασαν στην Κομισιόν, ο δικός μας πέρασε προϋπολογισμός από την Κομισιόν. Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται, διπλό προσχέδιο προϋπολογισμού δεν έχει καταθέσει καμία χώρα. Αυτό έχει γίνει πρώτη φορά στα χρονικά. Με μειωμένες, ένας στην Κομισιόν εστάλει ο προϋπολογισμός με τις κανονικές συντάξεις, χωρίς τη μείωσή τους. Και πέρασε αυτός ο προϋπολογισμός από την Κομισιόν. Με την περικοπή συντάξεων. Χωρίς την περικοπή. Γιατί είπατε με την περικοπή. Όχι. Και λέω μήπως έχω χάσει κάτι. Όχι, αλλά... όχι, τι βέβαια, σας το λέγαμε έτσι ξαφνικά. Η κυρία Ξαφά πάντως είπε ότι πρέπει να κοπούν οι συντάξεις άμα θέλουμε το να... Το θέμα είναι ποια είναι τα ισοδύναμα, κύριε Παπασταματίου και κυρία Χαρίτου. Τι θα κόψουν για να κερδίσουν αυτό. Γιατί δεν μπορεί και να εφαρμοστούν όλα τα αντίμετρα όπως παρουσιάζει η κυβέρνηση μέχρι τώρα και να μην περικοπούν οι συντάξεις και να γίνουν τα πάντα. Δεν γίνονται τα πάντα. Και στο τέλος ημέρας να μην πληρώσει κάποιος το μάρμαρο. Από κάπου άλλο θα κοπούν. Λένε ότι θα κόψουν κουπόνια. Εσείς τι λέτε, ότι πρέπει κάποια να... Κάποια άλλη μερίδα θα πληγεί. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να γίνει διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Δεν χρειάζεται να περικόπτουμε τις χαμηλές συντάξεις. Mm-hmm. Χρειάζεται να μπαίνουμε σε μια διαδικασία τις υψηλές συντάξεις να έχουμε μπει σε μια λογική να περικόψουμε ώστε να μην κόβουμε τους χαμηλούς συνταξιούχους. Και από εκεί και πέρα. Να εξορθολογήσουμε το δημόσιο όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όπου υπάρχει πολύ μεγάλο λίπος, οι παραγωγικοί δημόσιοι υπάλληλοι να επιβραβευθούν και όσοι δεν εργάζονται ή θα πρέπει να τους βρεθεί, να δοθεί, να βρεθεί κάτι να κάνουν, ένα πόστο εργασίας, αλλά αν είναι πολύ άρρηστο.